θεωρώ τα μάτια λάρτια ότι αγγίζουν λίγο και τον πνευματικό κόσμο και βοηθήσουν να αναπτύξεις δεξιότητες οι οποίες είναι μεν. Και πάντα εμένα το όνειρο μου ήταν να τα εντάξουμε στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σχολείων με τα ωφέλη να είναι πέραν της σωματικής αναπτύξης αλλά και της πνευματικής αναπτύξης. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Για παράδειγμα, το movement που κάνουμε τώρα με τον Φερνάντο, το BJJ Cyprus, και το κάνουμε events, και που κάνουμε το πρώτο επαγγελματικό event στην Κύπρο. Ο αρχικός μας στόχος ήταν για να φέρουμε κοντά το community της Κύπρου, που ήταν πολλά εύκολο, αρκετά εφικτό και τώρα έχουμε κάποιο credibility. Και αν κάνουμε ό,τι κάνουμε, έχουμε κάποιο following. Τώρα, ας πούμε, ο στόχος μας, αφού το καταφέραμε τούτο, είναι να βοηθήσουμε το άθλημα να αναγνωριστεί στην Κύπρο. Και τι εννοώ με το να αναγνωριστεί το άθλημα στην Κύπρο. Ο μέσος Κυπρέος, ο κάθε Κωστής Γιαννής ή κάθε Λένια να ακούει Jiu-Jitsu και να μένει είναι η πρώτη απάντηση «Α, κάνει ένα ανιψιό μου καράτε» ή «Α, εμπουζίνω που κοτάτε μου γίνεται με τα chopsticks» ας πούμε. Να, Μιγιάκη. Σχολείο Μιγιάκη. Επειδή πραγματικά... Λοιπόν, The Ring Grass Show επιστρέφει. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ καιρό να κάνω κάτι για το συγκεκριμένο series, ασχετό αν είμαι host και είμαι κάπου αλλού. Υπήρξαν μεγάλα events, και στον box, και στα cages, και στο οκταγωνά, αλλά θεωρώ ότι η λάμψη γενικά που events τα οποία είναι spectacular, έχουν γίνοντο extra, έχει καιρό να μας παρουσιαστεί. Όπως και να έχει. Σήμερα έχω καλεσμένο τον φίλο μου τον Λούκα. Λούκα, είσαι και ο founder, owner του BJJ Cyprus. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ευκαιρία να έρθω να μιλήσω παρά το γεγονός ότι βρίσκομαι στην Κύπρο. Μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Φερνάντο Κουπάρη, είμαστε οι co-founders του BJJ Cyprus, το οποίο είχαμε κάποιον έναν άλλο φίλο μας, ο οποίος πλέον δεν είναι μέρος της πλατφόρμας. Ο Αλέξη Λένος, κύριος μας έφερε μαζί, ασύρωσα δεν είναι τώρα μέσα. Και στις 9 του Ιούλη διοργανώνουμε το πρώτο επαγγελματικό Jiu-Jitsu event στην Κύπρο. Jiu-Jitsu είναι τούτο που ακούμε πολλές φορές, Jiu-Jitsu, δεν είμαστε σίγουροι τι είναι. Πώς προφέρετε σωστά, Jiu-Jitsu ή Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. Επειδή το terminology είναι καλά να το λέμε μερικές φορές σωστά. Ναι, σίγουρα. Εγκρίμα να χαλούμε λίγο τις ορολογίες οποίες χρησιμοποιούνται γενικά στα sports. Φαντάζεσαι πως το άκουσα. By the way, να σου πω ότι γενικά τους BJs ζηλεύκουρους πάρα πολλά. Εγώ ασχολούμαι με τον box, αλλά ο καημός μου, και δεν ξέρω αν είναι never too late, θα ήθελα πολλά να μάθω, να μάθω Brazilian Jiu-Jitsu. Θεωρώ το τέχνη, πραγματικά. Όλα τα martial arts είναι τέχνη, αλλά σε σύγκριση με το box, το οποίο box είναι 10 movements τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιείς ανάλογα με τις περιστάσεις, σε σύγκριση με το BJ, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Νέες λαδές, νέα grabs, νέα positions και είναι έναν ατελείωτο process μέσα από το οποίο την ώρα μπορεί να βγει μια τεχνική, κάποιοι μελετούν πώς να την αντικρούσουν και δημιουργούν μια άλλη. Πάντα ήταν ο γάμος μου να το μάθω και θεωρώ ότι νομίζω βλέπουμε το και τα τελευταία χρόνια και στο grappling αλλά και στο wrestling τα συγκεκριμένα techniques, τα συγκεκριμένα martial arts κάνουν σιγά σιγά dominate τουλάχιστον στο MMA world. Δεν ξέρω αν συμφωνώ μαζί με τον. Συμφωνώ πάρα πολλά μαζί σου. Αν και τελευταία να λέω ότι τόσο στο MMA, τόσο και στο Jiu-Jitsu υπάρχει μια τάση τελευταία στο wrestling και οι wrestlers έχουν το πάνω χέρι ακόμα και στο Jiu-Jitsu. Στο submission grappling πλέον χωρίς wrestling είσαι αρκετά περιορισμένος. Και αν μπορεί η άποψη σου, επειδή σε κάποια φάση τούτο που ο κόσμος τώρα μου παρακολουθεί events και μιλούμε για το MMA World
παραπάνω. Τώρα μου παρακολουθεί, δεν θέλει αθωρή κατενάτσιο. Εγώ παρομοιάζω το, το wrestling σαν κατενάτσιο. Δηλαδή παίζω άμυνα κατά κάποιον τρόπο και την κατάλληλη στιγμή κάνω την κίνηση μου και τελειώνω τον άλλο. Κατανοώ ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους πρωταθλητές και τους διαγωνιζόμενους επειδή κερδίζουν αγώνες. Αλλά για τους fans και τους lovers του sport, οι οποίοι θέλουν το entertainment, το striking και το posture, το stand-up, εμπάντα το, δεν να σου πω, η αφρόκρεμα του αθλήματος και θωρείς το, το box, επειδή το box ανέκαθεν και θα είναι, ασχέτα υπάρχει μια κρίση γενικά τα συνόματα, θα είναι ο βασιλιάς των martial arts, όσον αφορά το επίπεδο των, των, των πρωταθλημάτων. Θεωρείς όμως ότι με την πάροδο του χρόνου, βλέποντας αρκετούς wrestlers να μπαίνουν μέσα στις κατηγορίες και σιγά σιγά να πιάνουν τα ranks one, ότι χάνει το άθλημα όσον αφορά τη, τη δημοφιλότητα του, τη δημοφιλία του. Το wrestling εννοείς? Ναι, το wrestling. Ναι, μεγάλη αλήθεια είναι το πράγμα, επειδή δυστυχώς κάποιος που ασχολείται με wrestling, αν δεν καταφέρει να πάει στην Ολυμπιακή κλίμακα, να διεκδικά μια θέση σε μια Ολυμπιακή ομάδα, αν δεν ανοίξει η δική του σχολή ή κάτι, δεν έχει κάποιον τρόπο να βγάλει εισόδημα. Πολλά δύσκολο. Και όπως στον box που, άμα είσαι καλός, έχει τόσα promotions, να σου κάνουν στην να σου δώσουν ευκαιρίες να παίξεις αγώνες, μεγάλα ονόματα, το wrestling, αν δεν είσαι στην Ολυμπιακή εγκλήματα, είναι υποσπαστίγες. Με λίγα λόγια. Mm. Πολλά δύσκολο. Πάρα πολλά δύσκολο. Τώρα δίνεται τους η ευκαιρία μέσω των competitions των οποίων υπάρχουν για να μπορέσουν να ανοίξουν νέες προοπτικές όσον αφορά τις καριέρες των wrestlers. Και πάλι είναι το ίδιο όμως. Μπορεί να συγκριθεί ούτε κατά διάνοια. Ενώ μπορώ να σου πω ότι έχει Ολυμπιακή. Εσύ ασχολείσαι με το Βραζιλία? Ναι, ασχολούμαι. Τα τελευταία 5 χρόνια. Καλώς εμπήκες μέσα στο σπορ. Πόσο χρόνο είσαι, καταρχάς? Είμαι 23. Άντε ρε, μπράβο. Ωραία ηλικία. Ζηλεύκο. βασικά ήθελα να ξεκινήσω κάτι. Γυρνάω τον Τζουρόν που ξεκίνησα λίγο παραπάνω UFC. Και επειδή μου αρέσει και πολλά η κουλτούρα του striking, νιώθα ότι... Γιατί ρε φίλε. Νιώθα ότι ήταν πολλά δεξική. Και που ήταν τοξική, ήταν πολλά εύκολο να γίνει τοξική. Οτιδήποτε. Τι εννοείς τοξική? Define το ότι... striking τοξικό, το καταλάβω. Όχι, okay. Δεν είναι το striking τοξικό, αλλά σε μια σχολή striking. Που έτσι προπονείσαι. Πολλά εύκολο άμα προπονείσαι με κάποιον που κοντά στο επίπεδο σου. Και λέω σου τώρα προπονείσαι με τον προπονητή σου, όχι πολύ καλύτερο σου, πολλά καλύτερο σου. Και όπου υπάρχει και το competitiveness, ό,τι και κάνουμε, όποιος και να είσαι, δεν μπορεί να αναγνωρίσεις. Και όταν με που προπονείσαι με άτομα που κοντά στο επίπεδο σου, θεωρώ ότι είναι πολλά πιο εύκολο σε striking, martial arts, παρά σε οτιδήποτε άλλο, να σε πιάσει, να γίνεις emotional και να γίνεται και με τον τρόπο γίνεται οξυγόν το κλίμα, επειδή πολλά από τα rounds σου, όσα rounds σου είναι competitive, ας πούμε, στη σχολή, ή όπου προπονείσαι, μιλώ καν για επίπεδο αθλητών, να πάει τσάμε και να είναι μια σου άρθα προπόνηση, θα τον κουπανίσω τούτο. Ή να τον έχω σήμερα. Ή στο round μας σήμερα θέλω να τα πω καλύτερα από τούτο. Α, θεωρείς ότι γενικά το striking κατά κάποιον τρόπο βγάζει λίγο το aggressiveness, τουλάχιστον στο επίπεδο του respect πάντα, αλλά εντάξει, όσοι κάνουν martial arts αναγνωρίζουν τι σημαίνει να μπαίνεις με story. Βγάζει περισσότερο λίγο το προσωπικό εγωισμό. Σίγουρα. Ενώ σε σύγκριση με το wrestling και το jiu-jitsu είναι κατά κάποιον τρόπο μια μορφή χορού τέχνης μέσα από την οποία ναι μεν υπάρχει νικητής, αλλά και οι δυο μας είναι να ανακαλύψουμε νέα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με έναν respect. Και στον jiu-jitsu να γίνει, μπορεί να γίνει emotion, αλλά αν κάνεις προπόνηση με κάποιον που είσαι στον άλλο επίπεδο και είναι ανταγωνιστικά τα round σας, αλλά θα το χτυπήσεις. Επειδή τούτη είναι η φύση του αθλήματος. Ναι, μπορείς να τον ακινητοποιήσει. Ναι. Και πάλι, που μπορεί πάλι να είναι αρκετά ψυχολογικό, αλλά είναι σίγουρα το ίδιο.
Μπορεί να συγκριθεί ούτε κατά διάνοια με το να τρεις χτυπήματα. Λαλή το και η ίδια η λέξη, το χτύπημα γενικά σαν λέξη είναι λίγο αποτελειώνησε ψυχολογικά. Ναι. Ενώ στο tap, κατά κάποιον τρόπο παραδίνομαι στην ανωτερότητα της τεχνικής σου, σταματούμε και θα επανέλθω. Στο striking, ακριβώς. Στο striking μπορεί να σε καταστρέψει. Σίγουρα. Εσύ πώς εμφανίστηκες στην Αγγλία, εργάζεσαι στην Αγγλία? Ναι, έχετε να μην σπουδάσω και να θεωρήσω ότι έφυγε νόημα για μένα να μείνω πόδα κάποια χρόνια. Με τι ασχολείσαι? Δουλεύω σε μια τράπεζα. Okay. Work from home? Hybrid. Κάποιες μέρες πήγαινε στο γραφείο. Okay. Ναι. Στην Αγγλία είναι αρκετά ανεπτυγμένη η κουλτούρα του grappling, του Brazilian. Μπορώ να σου περιγράψω. Τι ράτσες ασχολούνται συνήθως? Ούλοι. Ούλοι, οκ. Παράδειγμα, έχει, επειδή είσαι εντάξει, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει περιοχές που έχει παραπάνω άτομα που μια ράτσα, που άλλη ράτσα. Έχει σχολές, ας πούμε, to this day, δάμε, που είναι παραπάνω άτομα που τη Μέση Ανατολή. Παραπάνω άτομα από αφρικανικές χώρες, παραπάνω σίγουρα έχει και σχολές όσο πιο κεντρικά είσαι, που είναι πολλά diverse. Αλλά υπάρχουν και κυριολεκτικά τα πάντα. Τα πάντα ενώ Άγγλοι, Πολωνοί, Ευρωπαίοι, Αφρικάνοι, Μεσανατολίτες, Ασιάτες. Ποια είναι η καλύτερη ράτσα? Τι ερώτηση είναι τούτη τώρα? Να σου πω. Στο wrestling, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σαφώς μία σχολή η οποία θεωρώ καμήν ντόμινε το άθλημα. Και κυρίως αναφέρομαι στους Καυκασιάνους. Ναι. Και είναι πολύ λογικό. Και δεν έχει να κάνει κάτι με το DNA. Έχει να κάνει με την κουλτούρα. Και να πάμε σε εκείνο για την κουλτούρα. Αν να επιστρέψουμε στην Κύπρο. Άρα εσύ που συναναστρέφεσαι με διάφορες εθνικότητες. Και αν φιλή θεωρείς ότι λίγο πιο ντόμινε παραπάνω μέσα στα γυμναστήρια. Ας πούμε τους Αφρικανούς δεν τους έχω για καλούς. Ενώ εν καλή, αλλά δεν τους έχω για το top level. Ναι, που τη δική μου ευκαιρία, που τη δική μου εμπειρία, προπονηθήκαμε πολλά καλούς Ασιάτες, με πολλά καλούς Πολωνούς, πολλά σκληρούς. Που Ανατολική Ευρώπη προπονηθήκαμε. Ναι. Με άτομα από Ανατολική Ευρώπη. Είχα πολλά την ευκαιρία να προπονηθώ με άτομα που Νότια ή Βόρεια Αμερική. Σκανδιναβία είναι πολλά δυνατή για το moment. Ο λόγος που σου το λέω ότι ήταν και η κουβέντα που κάναμε έτσι λίγο στο πόδι για το τι θέση έχουν τα martial arts γενικά στην εκπαίδευση των παιδιών και πώς δημιουργάς κουλτούρα και ποια είναι τα θετικά του να ασχολείται η παιδεία μας με κάτι πέραν της μάπας ή οτιδήποτε άλλο αθλήματος mainstream το οποίο πάει και έρχεται, για παράδειγμα το τένις ή το μπάσκετ. Εντάξει, ήταν δημοφιλή sports. Μέσα από τα οποία ναι, μεν αναπτύσσεις τη δημιουργικότητα, αναπτύσσεις την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία. Θεωρώ τα martial arts ότι αγγίζουν λίγο και τον πνευματικό κόσμο και βοηθούσαν να αναπτύξεις δεξιότητες οι οποίες μένουν. Και πάντα εμένα το όνειρο μου ήταν να τα εντάξουμε στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σχολείων, με τα ωφέλη να είναι πέραν της σωματικής αναπτύξης, αλλά και της πνευματικής αναπτύξης. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Για παράδειγμα, το δουλόν το movement που κάνουμε τώρα με τον Φερνάντο, το BJJ Cyprus, το κάνουμε events, και που κάνουμε το πρώτο επαγγελματικό event στην Κύπρο. Ο αρχικός μας στόχος ήταν και να φέρουμε κοντά το community της Κύπρου, που ήταν πολλά εύκολο, αρκετά εφικτό και τώρα έχουμε κάποιο credibility. Και αν κάνουμε ό,τι κάνουμε, έχουμε κάποιο following. Τώρα, ας πούμε, ο στόχος μας, αφού το καταφέραμε τούτο, είναι να βοηθήσουμε το άθλημα να αναγνωριστεί στην Κύπρο. Και τι εννοώ με το να αναγνωριστεί το άθλημα στην Κύπρο? Ο μέσος Κυπρέος, ο κάθε Κωστής Γιαννής ή κάθε Λένια, να ακούει Jiu-Jitsu και να μένει είναι η πρώτη απάντηση «Α, κάνει ένα ανιψιό μου καράτε» ή «Α, εμπουζίνω που κοτάτε μου γίνεται με τα chopsticks», ας πούμε. Μα, Μιγιάκη, σχολείο Μιγιάκη. Επειδή πραγματικά, άμα λες του κόσμου να ασχολείσαι με το πράγμα, φαντάζεσαι τι μπορείς να ακούσεις. Τέλος πάντων. Και το άλλο που θέλουμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα τόσο στους αθλητές, όσο και στους θεατές, στους αθλητές για να μπορούν να δείξουν τις ώρες που βάλουν και τον κόπο που βάλουν. Έχει άτομα στην Κύπρο που είναι full time, που
που τα εθισιάσαν όλα, που τα παρατήσαν όλα για τρόν το άθλημα. Έχουμε την ελευθερία που την φιλοξενήσε και στο podcast που θα είναι η πρώτη Κύπρια που θα πάει στο ANDCC το Σεπτέμβριο. Έκαμε qualify πριν ένα μήνα στο ANDCC. Το ANDCC. Και πώς είναι αναγνώριση ποια είναι η ελευθερία, ρε φίλε. Πώς είναι αναγνώριση ποια είναι η... Τίποτε. Κανένας δεν την ξέρει. Πολλά λυπηρών. Είναι... Θα με έχει ευθύνες και ο κόα. Σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι τόσο στο κομμάτι των κονδυλίων αλλά και της προβολής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα λεγόμενα mainstream αθλήματα. Εντάξει, δεν θα αναφερθώ στο ποδόσφαιρο, να μιλήσω για τις άλλες κατηγορίες. Και δεν δίνουμε έμφαση σε τέτοιου είδους αθλήματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο, λόγω κυρίως των logistics, να δημιουργήσεις ανθρώπους, role models, μέσα από τον πρωταθλητισμό και τις επιτυχίες τους. Ναι, με χρειάζονται οικονομική στήριξη, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο logistics-wise να πάει έναν άτομο να προπονηθεί σε έναν gym στην Αγγλία, στην Πολωνία, στη Ρωσία, να αναπτυχθεί, να έρθει πίσω και να μεταδώσει την γνώση σε ακόμα 10 άτομα. Και σκέφτασες 10 που δημιουργούς ambassadors. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο κονδύλι για να αναπτυχθεί το συγκεκριμένο sports industry. Συμφωνώ πάρα πολλά και επίσης ακόμα και μόνο το jiu-jitsu και αρκετές άλλες πολεμικές τέχνες εκτός του box και του MMA είναι ακόμα αναπτυσσόμενα αθλήματα. Δεν αναπτυχθήκαν ακόμα. Έχουν πολύ ανέλιξη ακόμα να τραβήσουν. Μιλάς για την Κύπρο, ξα για το παγκόσμιο. Ανά το παγκόσμιο και ειδικά την Κύπρο. Δηλαδή, αν ήταν ψησόμενα στην Αγγλία και στην Αμερική, στην Κύπρο ούτε καν είναι ψησόμενα. Να. Επειδή τώρα εμείς είναι να κάνουμε το πρώτο επαγγελματικό event στην Κύπρο, το 2022. Τι σημαίνει επαγγελματικό event, μπορείς να μας δώσεις λίγο context. Στον Jiu-Jitsu, πώς ξεκίνησε η κουλτούρα του Jiu-Jitsu, ως πρόσφατα τα τελευταία χρόνια, οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου επιέναν σε κάποιες διοργανώσεις για τις οποίες επληρώνασαν να λάβουν μέρος. Που το πράγμα ξεπερνάμε πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς σε αυτήν την καταστάση είναι βρισκόμενο το άθλημα, να είσαι ο καλύτερος στον κόσμο και να πρέπει να πληρώνεις τη συμμετοχή σου. Και πώς ευκαλάζει λεφτά, τι είχαν να κερδίσουν, επιάνναν σε έναν exposure που την Ομοσπονδία, που το Instagram, ό,τι κερδίζαν, οτιδήποτε, και επιάνναν σε sponsors ή που κάποια deals που είχαν με τους sponsors τους, αν κερδίσεις, θα σου δώσουμε τόσα λεφτά ή κάθε submission που πιάνεις, τόσα λεφτά. Και τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία βασικά, ξεκινήσαν τα professional grappling events και τα invitationals. Φαντάζομαι ξέρεις τον Eddie Bravo. Ναι, βέβαια. Ο Eddie Bravo ήταν μεγάλος κοινοτόμος όσον αφορά τούτο το πράγμα, επειδή ξεκίνησε με το EBI, το Eddie Bravo Invitational. Και δώσε ευκαιρία σε πολλούς αθλητές, βρίσκοντας έναν αρκετά ενδιαφέρον rule set, να τους βάλει να παίζουν και τους δύο λεφτά, τους πληρώνει κιόλας. Επαγγελματικό event είναι το event για το οποίο καλά σε έναν αθλητή, έρχεται, παίζει, κάνει perform και πληρώνεται. Και διάστηκε exposure. Άλλο παράδειγμα. Αν πάω εγώ τώρα ή αν πάει ελευθερία και πάει στους παγκόσμιους και έρθει η δεύτερη, η πρώτη, μπορεί να παίξει 5 αγώνες που τα 5 performances της, έναν ή δυο αμήνων, επειδή πάει σε ένα venue που έχει 10 μάτς, 3.000 αθλητές, πόσο exposure να πιάσει. Ειδικά αν δεν έχει τελείν προσωπικότητα, δεν ξέρω ότι τώρα ελευθερία έχει προσωπικότητα, αλλά... Το την εξωστρέφεια, δηλαδή εκείνον να επικοινωνήσεις το τι κάνεις. Επειδή, παράδειγμα, δεν είσαι κάποιος που να πάει να τραβήσει σημασία να κάνεις κάτι, μπορεί να μην ασχοληθούν ποτέ μαζί σου. Την ελευθερία, ας πούμε, το Flow Grappling, που είναι η πιο μεγάλη πλατφόρμα grappling, καυκαλά το μας δίνουν μέσα στα comments για να τις κάνουμε σε ένα post. Έτσι, το κουλίον exposure. Μα κοίταξε, γενικά, και σαν λαός είμαστε μια φυλή η οποία μετά παπά προφήτη γιορτή εντός των άλλων. Δηλαδή, αν πιέσαι τις επιτυχίες του Μάρκου του Παγκδατή, δεν ασχολείται με το τέννις μέχρι να κάνει τις επιτυχίες ο Παγκδατής. Μα η ουσία δεν να περιμένεις κάποιον για να μπορέσεις να πιαστείς πάνω από την επιτυχία του και να θέλεις να προβάλλεις τα προσωπικά σου συμφέροντα μέσω του ατόμου που πέτυχε κάτι. Το θέμα είναι να μπορέσεις να καταλάβεις τα θετικά τα οποία μπορείς να αποκομίσεις
στην ολότητα του, να στηρίξεις τον άνθρωπο και όταν και εφόσον έρθει την επιτυχία, να χτίσεις πάνω της, ούτως ώστε να έχεις κι άλλους σαν την ελευθερία και την κάθε ελευθερία. Και έτσι όπου λέγαμε προηγουμένως ότι η διαφορά των martial arts με τα υπόλοιπα συγκαταβατικά αθλήματα είναι ότι πραγματικά βοηθούν στην ανάπτυξη του μυαλού, την πνευματική ανάπτυξη, αλλά και την σωματική ανάπτυξη. Το ποδόσφαιρο να το αφήσεις, αφήνεις. Τα martial arts, αν φυλάξεις τα γάντια και πιάσεις τα μετά από 5 χρόνια, τα ξενόμπεις το ίδιο και με την μπάλα, αλλά θέλω να σου πω ότι το να φυλάξεις τα γάντια σου και να βάλεις τον ντουλάπι σου, τις ιδιότητες που αναπτύσσεις σαν άνθρωπος μέσω που δουν τα αθλήματα, κουβαλάς τες και εφαρμόζεις τες στην προσωπική σου ζωή. Αυτοπεποίθηση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλο θέμα με τον bullying. Έχουμε μεγάλο θέμα με τις καταθλίψεις. Έχουμε μεγάλο θέμα με τις διαταραχές προσωπικότητας. Τούτα όλα τα ψυχολογικά, τα οποία δημιουργούσαν έναν κακό περιβάλλον μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Και το φάρμακο για τούτα, πριν να πάμε στα πραγματικά φάρμακα, είναι η άθληση μέσω των martial arts. Πραγματικά πιστεύω τα κράτατα. Εγώ που τον καιρό μου ανακάλυψα τον boxe, ηρέμησα σαν άνθρωπος. Νιώθω έτσι μια ανεφορία, νιώθω... Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Προσπαθώ τώρα να μεταδώσω λίγο τα συναισθήματα που νιώθω την ώρα της προπόνησης, την ώρα του ερασιτεχνικού σπάρινγκ, μοναδικά αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορείς να... Πάεις προπόνηση και νιώθεις ότι πάεις θεραπεία. Θεραπεία, φίλε. Και ναι, το ίδιο μου ποδόσφαιρο, επειδή έπαιξα και ποδόσφαιρο. Ή κάποιος αντίστοιχα, δηλαδή, καλά, είναι το ίδιο. Πραγματικά είναι το ίδιο. Είναι ένα ανταγωνισμό. Χορός. Στον χώρο είναι ανταγωνίζεσαι. Κάνεις perform, επειδή είναι performance. Και εκείνο που ήθελα να πω, και να σου δω το λόγο για να σου κλέψω την παράσταση, είναι ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις μέχρι, δηλαδή που τα 15 μέχρι και τα 45 κυριολεκτικά, σε ανώτατο επίπεδο. Η επέκταση, το life expectancy της επαγγελματικής αθλητής ή της πρωταγωνιστικής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έλεγες για το event, Πριν πω στο event, κάτι που ήθελα να πω σε τρόπο που έλεγες, θεωρώ ότι λίγα πράγματα μπορούν να ικανοποιήσουν έναν άνθρωπο που εξασκείται σε πολεμικές τέχνες, όσον το να είναι ζεστός, να είναι loosen up και να μπορεί να κάνει flow. Θεωρώ. Μα είσαι κοκκινό, μας είσαι μαύρο. Όχι. Έχω μαύρους κύκλους, naturally. Naturally. Επειδή λέω καμίζεις, είσαι χαμέ, είσαι μαύρο μάτι, λέω πού γίνεται. Όχι. Δεν τον ήθελα να πω. Μετά το event, κάτι αρκετά δύσκολο να γίνει, επειδή πρώτα πρέπει να με βεβαιωθείς ότι έχεις σωστή υποστήριξη. Δόξα τω Θεώ, με τον Φερνάντο βρίσκουμε τα πάρα πολλά καλά. Ήδηκα με έναν πιο μικρό event πέρσι και ήταν μεγάλη επιτυχία. Και ήταν πολλά όμορφο να δούμε πώς έφεραμε το community ξανά μαζί μετά από το COVID, που ήταν ένα μεγάλο πώς. Μετά πρέπει να κανονίσεις venue, αθλητές, φωτογράφους, match. Οι αθλητές να τραυμαρίζονται, να πρέπει να βρίσκεται replacements. Ιατρική υποστήριξη. Να βεβαιωθείς ότι καλύφκεις όσες παραπάνω σχολές γίνεται. Επειδή έχει μια σχολή που έχει τους 5 καλύτερους αθλητές. Και βάλω τους 5 καλύτερους αθλητές να παίξω μόνο και έχει σχολές που δεν τις καλύψω. Κακό marketing. Επειδή την ώρα που να κάνω το event, η σχολή μπορεί να πει καλά, τρώει γιατί μας έρχεσαι κάποιον από εμάς. Και εγώ χάνω κόσμο έτσι. Πόσες σχολές έχουν λάβει μέρος? Αρκετές, γιατί... Σχεδόν όλες? Ναι, 8 με 10 σχολές. Άρα αγκαγιάσαν το επιχείρημα σας. Σίγουρα, μα είναι λίγο πολύ ενθουσιασμένοι. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Ναι, μεν κάνουμε το πρώτο professional grappling event στην Κύπρο, αλλά με τίποτε θέλουμε να περηφανευκούμαστε και να είμαστε κάπως έκαναμε το πρώτο ή το καλύτερο. Τι που θέλουμε να κάνουμε, ειλικρινέστατα, είναι απλά να δείξουμε τον τρόπο και στους υπόλοιπους, ώστε να πάρουν την πρωτοβουλία να κάνουν και γίνει κάτι.
Θέλουμε όλοι να κάνουμε συγκάτι, επειδή μόνο έτσι ήταν επί το άθλημα. Ναι. Εγώ εμένα το όνειρο μου είναι για unboxing events. Σίγουρα, γιατί όχι. Και ξέρεις, η αλήθεια είναι αρκετά πεσίσεις και πολύ ρόλο η προβολή ρε, και το marketing και πώς είναι να το προβείς προς τα έξω. Αντιλαμβάνουμε τα resources, οι πηγές σας περιορισμένες. Και ήθελα να θέλω λύσω λίγο με τους χορηγούς είναι τα όλα στα διάδια. Ήβρες χορηγούς να σας στηρίξουν. Είπαμε και να θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τώρα. Οι χορηγοί μας είναι Volca Games, Cyprus CBD Shop, Chimera Coffee CY, Baracas Lounge, ο χώρος στον οποίο θα γίνει το event, The Brazilian Way Store, Κοινοτικό Συμβουλίο Chloragas και Betting Shop Γιώργος Πολυδόρου. Αν ξέχασα κάποιο, sorry, βάλουμε τους όλους στο Instagram σε κάθε post που βάλουμε σχετικά με το event. Θέλετε πιέντε λεπτό για με. Επίσης, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram page BJJ κάτω παύλα Cyprus. Το post που κάναμε για το event με το flyer είναι αρκετά πρόσφατο. Θα έχουμε και flyers στο event και θα δούμε πολύ ποτά. Επίσης, θέλω να πω ότι η είσοδος είναι δωρεάν για ολούς. Δωρεάν. Θέλουμε να δώσουμε όσο παραπάνω exposure γίνεται στο άθλημα. Να έρθουν όσα παραπάνω άτομα γίνεται. Ασχέως αν δεν ασχολείστε με το άθλημα ή όχι, ελάτε. Να πιείτε την πύρα σας σε ένα πολύ ωραίο lounge bar by the beach. Θα είναι κατά τις 6.30. Θα παίζουμε μπάς στο ίδιο βασίλεμα. Ο ήλιος θα βυθιστεί μέσα στη θάλασσα. Να βγουν απίστευτες φωτογραφίες. Να έχουμε ένα απίστευτο υλικό. Video production έχεις. Ναι. Τέλεια. Και θα το... Να είναι ένα πολύ όμορφο event που να κερδίσει πολλά το community. Και για κάποιον που είναι φαν του Jiu-Jitsu μπορεί να έρθει να πιει μια μπύρα, να δει το ίδιο βασίλεμα, να δει ένα ωραίο event με exciting grappling και να κρίνει αν είναι κάτι που θα μπορεί να κάνει και ο ίδιος, αν όχι μια εμπειρία. Κοίτα, το σημαντικό είναι να έρθει το community και οι ανθρώποι γύρω από το community. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, και να μην έρθουν άγνωστα πρόσωπα, δεν πειράζει. Είναι το πρώτο, έτσι, άρθει οργανωμένο από ό,τι κατάλαβα. There are more to come. Και παίζει πάρα πολύ ρόλο και γενικά και πώς να το προβάλλεις προς τα έξω. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά αξιόλογα παιδιά, καλή ώρα η ελευθερία, με χαρακτήρες οι οποίοι εμπνεύσουν και τους γονιούς να πούν «ΟΚ, τον το άθλημα κάνουμε για το παιδί». Επειδή, ξέρεις, θεωρώ ότι τα mainstream τα αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, δεν έχουν ανάγκη προβολής. Έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν σε έναν επαγγελματικό επίπεδο επειδή ασχολούνται πολύ. Τούτα τα αθλήματα όμως θέλουν role models. Τι έγινε στην Ιρλανδία, ρε φίλε, μετά την McGregor εποχή. Ή ας πούμε η αδερφή Gracie, ας πούμε, πόσον κόσμο εμπνεύσασε τη δεκαετία του 80. Οι Diaz Brothers με την ιδιαιτερότητα τους. Πόσο κόσμο εμπνεύσαν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο martial arts. Και τούτο έγινε και σε αρκετά άλλα, τα οποία στο χώρο, επειδή στον χώρο του martial arts υπάρχουν και mainstream, το boxing mainstream. Το MMA αρκεψαν και γεννήσκεται mainstream. Το wrestling δεν είναι τόσο. Το Brazilian Jiu-Jitsu δεν είναι τόσο. Το Muay Thai, Anjen, είναι ιστορικό άθλημα, δεν είναι τόσο ακόμα. Το kickboxing επίσης ιστορικό martial arts ακόμα είναι τόσο, δεν έκαναν ποτέ το peak τους. Είχασαν ένα push την δεκαετία του 90 μέσα από τις ταινίες και σου παμούπα, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στο επίπεδο γενικά του box. Και θεωρώ ότι τούτο κυρίως για την Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από role models. Συμφωνώ απόλυτα. Εσύ πώς θα διοργανώνεις ουλά από την Αγγλία? Ουσιαστικά προς Σεπτέμβρη ζω μόνιμα Αγγλία, αλλά έχω όλα τα connections μου. Ξέρω όλο το community στην Κύπρο, ξέρω τους ξέρουμε. Μετά το event του περσινού που κάναμε, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, εγώ και ο Φερνάντο. Ο Φερνάντο είναι Κύπρο τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρουν μας, επειδή είναι και μικρό το community, και βασικά τούτο είναι. Έχουμε το networking, έχουμε τα connections, ξέρουμε τα άτομα, έκαναμε ήδη έναν πιο μικρό event, έκαναμε κάποια λάθη, μάθαμε και τώρα πάμε για να φτάσουμε το επόμενο επίπεδο. Και υπάρχει περιθώριο στο πού μπορούμε να φτάσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Να σε ρωτήσω, ανέφερες μου κάποιον χορηγό ο οποίος έχει προϊόντα κρυοθεραπείας. Τι προϊόντα? Κρυοθεραπείας, κρέμες.
Το CBD Shop. Ναι, τι πουλά το CBD Shop. Το CBD Shop, ξέρεις τι είναι το CBD πρώτα απ' όλα. Όχι, να μου πεις εσύ τώρα. Το CBD είναι το cannabinoid, που είναι η νόμιμη ουσία που τη μαριχουάνα. Οκ. Η μαριχουάνα έχει δύο κυρίες ουσίες. Το THC που είναι το παράνομο, mm-hmm. ο λόγος που είναι παράνομη η μαριχουάνα, και το CBD. Το Καλώς CBD CBD shop. Ναι. Cyprus CBD shop. Όπως το ακούει, σε γράμμαρα το CBD. Έτσι όπως μου το λέεις. Ναι, ναι, ναι. Cyprus. Το URL να μου πεις, sorry, το URL. Το URL του Μαχαζιούδου ή στο Instagram. Θέλω να τους δω, να δω αν είναι κατάλαβα ποιοι μπορεί. Αν γράψεις απλά Cyprus CBD shop στο Instagram, να σου το σκάλει. Οκ. Ναι, και γιατί δεν στούν τον ελαίων, κανάδεις, ποιες είναι. Το CBD είναι πάρα πολύ καλό για recovery. Επιστημονικά αποδεδειγμένο at this point. Πολλοί αθλητές έχουν επαγγελματικούς sponsors, έχουν sponsors CBD και κάνουν στην χρήση, δηλαδή την προπόνηση για σκοπούς recovery. Και μπορείς να το πάρεις σε πολλές μορφές. Έχει γκάμις, έχει σταγόνες, φαγιά. Μπορείς να το καπνίσεις ακόμα και μέχρι. Ναι, και μπορείς έλεγες να το πάρεις σκονικά από την Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Μιλούσαμε λίγο για την διοργάνωση του event και πόσο δύσκολο να έχεις πολλά κονέ. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες κατά την προσπάθεια σου να φτάσεις στην ολοκλήρωση του event? Δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα, λέω το ότι διακομάστε αρκετά φρέσκα πλατφόρμα. Budget. Μπορούμε να κάνουμε τον budget, η ώρα που να έρθουμε τους sponsors, δυσκολευτήκαμε λίγο. Αν και όχι ποτέ καταφέραμε τα. Μετά το ότι επειδή είμαστε από μια μικρή πλατφόρμα, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πρέπει να σεβόμαστε το community, τον κόσμο, επειδή χωρίς το community εμείς είμαστε τίποτε. Το ότι πρέπει λίγο να τους ικανοποιούμε όλους, ότι παράδειγμα, να έχουμε ένα bracket με 8 αθλητές, να παίξουν για κάποια χρηματικά επάθλα. Να έρθει ένας αθλητής να σου πει «Φίλε, μπορώ να παίξω την ημέρα, έχω κάτι» ή «Έγινε κάτι, θα μπορώ να παίξω». Και να πρέπει να πάει να βρεις αντικαταστάτη. Πολλά δύσκολο και αρχοντικό. Και την ημέρα να βεβαιωθείς ότι να έχεις αντικαταστάτη και αμέ, αν γίνει κάτι. Μα έτσι λειτουργούν τα professional events. Σίγουρα, σίγουρα. Μετά, το marketing. Το διαφημίζεις αρκετά στα social media. Τρώνε το επεισόδιο να σπέταμε, για μένα είναι marketing. Ναι, σίγουρα είναι πολλά καλή ευκαιρία που σε γνωρίζω, αλλά ο κόσμος, έτσι ξανά κάναμε podcast για να μιλήσουμε του κόσμου για το event, τι είναι να κάνουμε, τι είναι ο σκοπός μας, εκεί είμαστε. Και να δεις και τους ανθρώπους πίσω από το event. Ακριβώς. Να φουγκραστεί λίγο και τους λόγους που κάνουν το event. Μου παίζει πάρα πολύ ρόλο. Σίγουρα. Ναι, εμένα δεν μου φκάλετε ότι κάνετε το για τα λεφτά. Κάνετε επειδή αγαπάτε το άθλημα, θέλετε να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει το community. Με τούτα όλα τα ευεργητικά τα οποία είχαμε πει προηγουμένως. Είναι σημαντικό ο κόσμος να ξέρει το γιατί σου. Το κάναμε και τα λεφτά, ήταν να περαιτούσαμε τον πρώτο μήνα. Εντάξει, τα λεφτά είναι σημαντικό, καύσιμο για να μπορείς να κινείσαι, αλλά πίσω από τα λεφτά πάντα πρέπει να υπάρχει ένας ευεργητικός σκοπός. Σίγουρα. Και μέσα από τον σκοπό θέλεις ανθρώπους οι οποίοι να, ξέρεις, να θέλουν και εκείνοι ένα μέρος του growth, του promotion. Άρα, να το κλείνουμε, να μας πεις έτσι κάποιες τελευταίες πληροφορίες ξανά για το event, πότε είναι, πώς μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει, τι μπορεί να αποκομίσει και τι είναι να δει. Το λοιπόν, ένα μικρό recap. Το event μας θα είναι στις 9 του Ιούλη, η ώρα 6.30, ημέρα Σαββατών, στον Paracas Lounge στη Χλώρακα, ένα πολύ ωραίο venue by the beach. Θα έχουμε ένα bracket με 8 αθλητές, πλην 80 κιλά, οι οποίοι θα αγωνιστούν για κάποια χρηματικά επάθλα. Θα έχουμε έναν αγώνα με κοπέλες. Μακάρι αν μπορούσαμε να έχουμε παραπάνω κοπέλες, αλλά ακόμα είμαστε αρκετά περιορισμένοι στα νούμερα με τις κοπέλες που προμονούνται στην Κύπρο. Οι οποίες θα πληρωθούν επίσης. Το event είναι ανοιχτό για όλους. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει, να φέρει όποιος θέλει, να παρακολουθήσει το event. Θα έχουμε έναν πολλά έμπειρο διαιτητή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που καταφέραμε να φέρουμε. Ευχαριστώ ξανά τους sponsors μας, Volca Games, Cyprus CBD Shop, Chimera Coffee CY, Brazilian Way Store, Baragas Lounge, Polyanalysis, Betting Shop Polydor, Κοινωνικό Συμβούλιο Χλώρακας.
Και απλά κάνουμε το πράγμα για να βοηθήσουμε το άθλημα και την κοινότητα του Jiu-Jitsu στην Κύπρο να ανεβεί, να πιάσουμε λίγα αναγνώριση, να δώσουμε στον Jiu-Jitsu την αγάπη που το αξίζει. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι μέσω που δούμε την ιστορία, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα σε όλον τον κόσμο, αλλά ειδικά στους νέους, ότι πρέπει να είσαι κάποιος για να πάρεις μια πρωτοβουλία να κάνεις κάτι όμορφο. Ανεξαρτήτου αν είναι μικρό ή μεγάλο, για ένα πράγμα που ασχολείσαι, για ένα πράγμα που αγαπάς. Σκέφτομαι τώρα αν το 40% των ανθρώπων που 25 με 40 χρονών έπαιρναν την πρωτοβουλία να ασχοληθούν με ένα project έτσι, για κάτι που αγαπούν, για κάτι που ασχολούνται. Πόσο πιο ωραία θα είναι η Κύπρος? Τούτο που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, για τον λόγο ότι ξέρεις μερικές φορές κυνηγούμενο ουρανία τόξα. Πάρα πολύ σημαντικό να γενικά οι άνθρωποι να κάνουν κοινό που αγαπούν. Και αν μπορούν κοινό που αγαπούν να το κάνουν και έναν τρόπο μέσω του οποίου να έχουν και μια έτσι κατά κάποιον τρόπο είτε οικονομική ανταμοιβή είτε πνευματική, θεωρώ ότι γενικά η κοινωνία, το ευρύτερο σύνολο της κοινωνίας, να έχει ένα θετικότερο equity, δεν ξέρω πώς να πω στα ελληνικά. Σίγουρα. Το πρόβλημα γενικά της, τουλάχιστον απόψη δική μου, της κοινωνίας του σήμερα, είναι ότι οι άνθρωποι είναι πολλά καταπιεσμένοι που τα πρέπει και τα μη. Είναι αρκετά καλουπομένοι στα, γενικά στα, στις απαιτήσεις γενικά της κοινωνίας, του συστήματος. Και είναι ένας συνεχές αγώνας να εικονοποιήσουν τα θέλω των άλλων. Και οι άλλοι μπορεί να είναι ανθρώποι ή μπορεί να είναι το σύνολο. Βασικά, αμελούν τον ίδιο στον εαυτό και να κάνουν κοινό που αγαπούν. Και οι γονείς παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Σίγουρα. Όσον και σαν γονείς εμείς, τουλάχιστον εγώ, που έχουμε και εμείς τα προσωπικά μας θέλω για τα μωρά μας, στο τέλος της ημέρας πρέπει να τα φύγεις να κάνουν κοινό που θέλουν. Και για να κάνουν κοινό που θέλουν, πρέπει πάλι κατά λίγο στο ίδιο να δουν και κάποια role models, να δουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προετοιμάζουν λίγο το έδαφος, δημιουργούν το σκηνικό και όλο το πλαίσιο για να τους υποδεχτούν και να ξέρουν ότι με εκείνον μπορούν να ασχοληθούν θα υπάρχει τούτη η ανταμοιβή που έλεγα προηγουμένως, είτε οικονομική είτε πνευματική. Επειδή στις όλες ημέρες μπορούν να είναι αθλητές, πρωταθλητές. Μπορούν να είναι πρωταθλητές. Αυτά. Λουκά, μου ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και την ευκαιρία που μου δίνεις για να κάνουμε ακόμα ένα επεισόδιο του Ring Grass Show και γενικά προς όλο το Marshall World Community, αν μπορείτε και θέλετε με την πρώτη ευκαιρία να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γενικά το συγκεκριμένο series και να αναδείξουμε και το entertainment αλλά και το προσωπικό growth κάποιων ανθρώπων ή συνόλων, κάνετε το. Εμάς ενδιαφέρουν αρκετά τα views, ενδιαφέρει μας το impact και το κάθε niche market έχει το δική του αξία και σημασία, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και περιμένω να σε δώσετε μια σε 9 του Ιούλη στην Πάφο. Και εγώ με περιμένω να με δώσεις 9 του Ιούλη. Είναι και μια ευκαιρία να πάμε στα Βασίτσα, να φέρουμε μια οικογένεια, να ξαπολύσουμε τα με. Το πάνω να πιέντω τους κοιμούς μου στο πάρ. Και να παρακολουθώ, να συναναστρέφουμε. Εμπίνω αλχέρα. Όχι, δεχτώ. Εμπίνω αλχέρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έγινε. Καλή είναι επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Ciao. Now we going.